Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσουμε με τον Διευθυντή Καταστήματος της BroBank, τον κύριο Στέλιο Βλυσίδη. Είναι κοντά μας μέσα στο Sky, τον βλέπουμε και τον καλησπέριζουμε. Καλησπέρα σας. Είστε καλά? Λοιπόν, BroBank, μια τράπεζα, για να γνωρίσουμε λίγο και την τράπεζα, η οποία ποια είναι, κύριε Βλυσίδη? Θα κάνω μόνο μια διόρθωση. Το όνομα της τράπεζας είναι ProCredit Bank. ProCredit. Καλησπέρα και από την πλευρά μου και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Η τράπεζά μας είναι στην Ελλάδα το 2015, αν και σαν όμιλος έχουμε δραστηριότητα παραπάνω από 20 χρόνια στην διεθνή αγορά, με δραστηριοποίηση σήμερα σε 13 χώρες στο σύνολο. Και είμαστε μια τράπεζα η οποία, θα έλεγα με απλά λόγια, προσπαθούμε να φέρουμε κάτι διαφορετικό στην ελληνική αγορά που σήμερα δεν υπάρχει, συνδυάζοντας την ψηφιακή τραπεζική, δηλαδή την τραπεζική με τα τεχνολογικά προνόμια, με την παραδοσιακή τραπεζική την οποία έχουν μάθει όλοι, δίνοντας σαν πλεονεκτήματα, θα έλεγα, την άμεση επικοινωνία, την ευελιξία και συνήθως και χαμηλότερο τιμολογιακό κόστος. Υπάρχει χώρος μέσα σε αυτές τις λεγόμενες συστημικές τράπεζες για μια άλλη τράπεζα? Φυσικά και υπάρχει, και θεωρώ ότι όχι μόνο υπάρχει, χρειάζεται, αν ρωτάτε την προσωπική μου γνώμη. Αυτό που έχουμε δει ως τώρα με την εμπειρία μας τα τελευταία 9 χρόνια που βρίσκομαι στην ελληνική αγορά είναι ότι χρειάζονται νέες δράσεις και νέες πρωτοβουλίες, όπως η πρωτοβουλία που πήραμε εμείς το 2015, η οποία μέχρι τώρα έχει ανταποκριθεί πάρα πολύ θετικά το ελληνικό κοινό σε αυτήν. Μέχρι σήμερα έχουμε πετύχει συνεργασίες με παραπάνω από 5.000 ομίλους εταιριών και παραπάνω από 10.000 φυσικά πρόσωπα, τα οποία όχι μόνο συνεργαζόμαστε ευκαιριακά, δηλαδή βραχυπρόθεσμα, αλλά έχουμε μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας. Και αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι είμαστε μια τράπεζα που προσπαθεί να κάνει ό,τι λέει, προσφέροντας υπηρεσίες απλές, κατανοητές, με διαφάνεια και στόχο το αμοιβαίο όφελος. Η εξέλιξη της τράπεζας από την αρχή της μέχρι τώρα ποια είναι? Από το 2015 που ήρθαμε σε μια δύσκολη περίοδο επί Capital Controls. Εν μέσω μνημονίων ουσιαστικά, έτσι? Πολύ σωστά. Την περίοδο που ήρθε η τράπεζά μας, τότε και από επένδυση η τελευταία ξένη τράπεζα της Ελλάδος. Ήταν μια περίοδος η οποία χαρακτηριζόταν με τα Capital Controls. Παρ' όλα αυτά, εμείς πήραμε την απόφαση να έρθουμε και μέχρι τώρα έχουμε δικαιωθεί. Όπως ανέφερα, και ο αριθμός των πελατών μας, τόσο επιχειρηματικά όσο και σε φυσικά πρόσωπα, αναπτύσσεται συνεχώς. Σήμερα έχουμε φτάσει περίπου να έχουμε ένα δανειακό χαρτοφυλάκιο παραπάνω του μισού δις, το οποίο δεν το έχουμε διοχετεύσει στην αγορά σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά εκεί που εστιάζουμε, δηλαδή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις οικογενειακές επιχειρήσεις της Ελλάδος, με ένα μέσο ταμιευτών δάνειο περίπου στις 400.000. Θα έλεγα ότι όχι μόνο υπάρχει περιθώριο, αλλά χρειάζονται, όπως είπα, προηγουμένως και τέτοιες πρωτοβουλίες, και πιστεύω ότι όσο υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες, θα επωφελείται σίγουρα ο καταναλωτής και ο επιχειρηματίας. Αντιλαμβάνομαι ότι έχετε δώσει μια ιδιαίτερη βαρύτητα στο επιχειρηματικό κομμάτι, στους επαγγελματίες. Όχι μόνο. Όπως προείπα, έχουμε δώσει έμφαση τόσο σε επιχειρήσεις όσο και στα φυσικά πρόσωπα. Η τράπεζά μας σίγουρα χαρακτηρίζεται για το γεγονός ότι έχει ένα πάρα πολύ καλό know-how για το να διαχειρίζεται τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε διεθνής εμπειρία σε αυτό και το κάνουμε παραπάνω από 20 χρόνια παγκοσμίως. Παρ' όλα αυτά, πέρα από τα φυσικά πρόσωπα, πέρα από τις επιχειρήσεις, συγγνώμη, έχουμε την ικανότητα και προσφέρουμε όλες τις υπηρεσίες που χρειάζεται ένα φυσικό πρόσωπο σήμερα για να καλύψει τις ανάγκες του. Έχετε διαφορετική τιμολογιακή πολιτική σε σχέση με τις συστημικές τράπεζες όσον αφορά τα επιτόκια, τις προμήθειες για τις οποίες πολλοί κόσμος διαμαρτύρεται ότι είναι υψηλές που παίρνουν οι τράπεζες? Εσείς σε ποια κατάσταση είστε? Για τις προμήθειες, φαντάζομαι και αύριο με την αρχή της ΔΕ θα ανακοινωθούν ίσως και περαιτέρω μέτρα από την κυβέρνηση. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί με τις δράσεις τελευταίο διάστημα να μειώσει αυτό το, ας πούμε, να βελτιώσει τον ανταγωνισμό των τραπεζών και να δώσει έτσι κάποια κίνητρα στη μείωση των κόστων προς τους πελάτες, είτε για επιχειρήσεις είτε για φυσικά πρόσωπα. Εγώ, για να απαντήσω στο ερώτημα, θα έλεγα πως αυτή τη στιγμή η τράπεζα ProCredit έχει ένα πολύ ανταγωνιστικό τιμολογιακό, μια πολύ ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική, η οποία έχει να κάνει με το γεγονός ότι το business model μας είναι πολύ διαφορετικό. Να το πούμε απλά. Είμαστε μια τράπεζα η οποία στην Ελλάδα έχει ένα φυσικό κατάστημα στην Θεσσαλονίκη, το οποίο καλύπτει σήμερα το πελατολόγιο που ανέφερα, το οποίο έχει προέλευση από την Αλεξανδρούπολη έως την Κρήτη. Και δεν το κάνουμε αυτό μόνο στην Ελλάδα, το κάνουμε αυτό σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιούμαστε. Δηλαδή, το μοντέλο μας, χάρη στη τεχνολογία και χάρη στον τρόπο που το οποίο το λειτουργούμε, με την άμεση επικοινωνία με τους πελάτες, καταφέρουμε την απόσταση να τη μικρύνουμε. Και με αυτόν τον τρόπο, φυσικά,
καταφέρουμε να έχοντας λιγότερα λειτουργικά κόστη, να πετύχουμε ένα χαμηλότερο τιμολογιακό κόστος στους πελάτες μας, το οποίο το μετακυλούμε σε αυτούς. Τα σχέδιά σας για την εξέλιξη της τράπεζας στο άμεσο διάστημα, ποια είναι? Τα σχέδιά μας είναι να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό. Βλέπουμε ότι συνεχώς και αποκτάμε περισσότερη αναγνωρισμότητα σαν τράπεζα, είτε από δράσεις δικές μας που κάνουμε, είτε απλά χάρη στην ικανοποίηση των πελατών που έχουμε και την περαιτέρω προσέγγιση μέσω συστάσεων. Και φυσικά ο στόχος μας δεν είναι άλλος από το να μεγαλώσει το market share, όχι μόνο στην κεντρική Μακεδονία, που σίγουρα λόγω και του φυσικού καταστήματος είμαστε ήδη σε μια αρκετά καλή κατάσταση, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Θέλουμε να συνεχίσουμε με αργά βήματα αλλά σταθερά, να επεκτενόμαστε και να αυξάνουμε το market share μας σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Τώρα, μια και μιλήσαμε για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το τι θα πει αύριο ο Πρωθυπουργός όσον αφορά κυρίως την οικονομία, θα έχετε εσείς συμμετοχή στην ΔΕΘ? Εμείς καθ' όλα τα τελευταία χρόνια έχουμε συμμετοχή στην ΔΕΘ, πολύ ενεργή, έτσι και φέτος. Φέτος φυσικά είναι και η τιμόμενη χώρα η Γερμανία, η οποία είναι και χώρα προέλευσης του ομίλου μας. Οπότε θα βρισκόμαστε και εμείς στο περίπτερο 13, στο stand Β34. Η ΔΕΘ τα τελευταία χρόνια από την εμπειρία μας είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, τόσο για να συναντήσουμε τους υπάρχοντες πελάτες μας και να συζητήσουμε περαιτέρω για τα νέα τους πλάνα, αλλά και για να γνωρίσουμε νέους δυνητικούς συνεργάτες με τους οποίους ευελπιστούμε να συνάψουμε μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας. Ναι. Όσον αφορά την διείσδυση στην ελληνική αγορά, είστε ικανοποιημένοι? Όπως ανέφερα, ναι, είμαστε ικανοποιημένοι μέχρι τώρα και η φετινή χρονιά εξελίσθηκε αυτή εξαιρετικά αισιόδοξα έως τώρα, παραπάνω των προβλέψεων μας. Ευελπιστούμε πως θα συνεχίσουμε έτσι. Σίγουρα η οικονομία της Ελλάδος αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες, όπως και τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι και αυτό που προσωπικά παρατηρώ είναι ότι ο Έλληνας επιχειρηματίας έχει καλώς κακώς μάθει σε αυτές τις δυσκολίες, έχει καταφέρει, έχει οριμάσει και βλέπουμε ότι πλέον όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες κάνουν σωστά βήματα μπροστά. Αυτό που θεωρώ ότι έλειπε μέχρι τώρα στην ελληνική αγορά είναι ίσως αυτό το συμβουλευτικό κομμάτι του τραπεζικού κλάδου. Δηλαδή, οι τράπεζες να μην κοιτάζουν μόνο τι προϊόν θα προσφέρουν και την υπηρεσία, αλλά και πώς αυτή θα ταιριάξει επακριβώς στις ανάγκες του συνεργάτη τους, ώστε να κάνουν ένα βήμα μπροστά. Άρα μπορεί να υπάρξει μια συζήτηση, μια επικοινωνία με τους πελάτες, προκειμένου να κατευθυνθεί σωστά και ο πελάτης της τράπεζάς σας. Πολύ σωστά. Όπως ανέφερα, εμείς στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια ευελιξία στη συνεργασία μας. Δηλαδή, δεν προσπαθούμε να προσφέρουμε το ίδιο προϊόν στον κάθε συνεργάτη. Προσπαθούμε να έχουμε μια προσωποποιημένη υπηρεσία, μια παροχή υπηρεσιών η οποία ταιριάζει επακριβώς στις ανάγκες των συνεργατών μας. Και με αυτόν τον τρόπο, μέχρι τώρα έχουμε δει ότι όχι μόνο ικανοποιούμε τις ανάγκες των συνεργατών μας, αλλά τους βοηθάμε να αναπτύσσονται με ένα ρυθμό πολύ γρήγορο, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα για το μέλλον. Κύριε Βλεσίδη, πόσο εύκολα προσαρμόστηκε ο Έλληνας στην καινούργια τεχνολογία πια, που θέλει και τις συναλλαγές με τις τράπεζες, να περνάει πολύ μεγάλο κομμάτι από την τεχνολογία? Αυτή είναι μια εξαιρετική ερώτηση. Όπως συζητήσαμε προηγουμένως, νομίζω ότι ειδικά το 2015, όταν συζητούσαμε με τους Έλληνες επιχειρηματίες ότι δεν θα έχουμε φυσικά καταστήματα σε κάθε γωνιά της Ελλάδος και ότι απλά με ένα πάτημα στο κινητό τους, στον υπολογιστή τους, θα κάνουν τις πληρωμές, δεν ήταν πρωτόγνωρο, αλλά σίγουρα ήταν αρκετά πιο δύσκολο να τους πείσουμε τότε. Εμείς, σαν τράπεζα, όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούμε με αυτό το μοντέλο. Βλέπουμε ότι η ελληνική αγορά ακολουθεί τη διεθνή αγορά. Πλέον νομίζω ότι όλοι έχουμε αφοσιωθεί, όλοι έχουμε συνηθίσει, συγγνώμη, με το internet banking. Οπότε νομίζω ότι σίγουρα ήταν δύσκολο, όπως κάθε αρχή, αλλά πλέον έχει γίνει μια συνήθεια που κάθε Έλληνας έχει καθημερινά στη δραστηριότητά του, την επιχειρηματική. Μάλιστα. Κύριε Βλεσίδη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο πριν σας αποχαιρετήσω. Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχόμαστε να σας δούμε και στην έκθεση τις επόμενες ημέρες και ήταν χαρά μου που συνομιλήσαμε απόψε μαζί. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Χάρηκα, καλό σας βράδυ.